θα δούμε τα βήματα πίσω που κάνει η ελληνική οικονομία, Νίκο. Δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για τον τραπεζικό τομέα σχετικά με την αύξηση της στήριξης που ζήτησε από τον ELA, θυμίζοντας την ταραγμένη περίοδο του 2015, του καλοκαιριού. Ναι, πολύ καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί ξεκίνησε η πρόσφατη άνοδος του ELA, του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδας. Ξεκίνησε μετά την διακοπή χρηματοδότηση λόγω της περήφανης διαπραγμάτευσης. Και το βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα αυξήθηκε το Φεβρουάριο κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Τότε λοιπόν είχε φύγει από τη μέση η κανονική γραμμή χρηματοδότηση που είχε επιτόκιο 0,05 αυτή τη στιγμή και πήγαμε στον ELA που είχε επιτόκιο 1,55. Μία επίπτωση δηλαδή είναι επί της ουσίας το κόστος για τις τράπεζες. Γιατί φτάσαμε εκεί όμως. Γιατί φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε εκεί καταρχήν. Το λέμε εδώ και δύο μήνες περίπου ότι οι καταθέσεις μειώνονται. Έχουν πέσει κάτω από τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Μειώθηκαν κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους. Ένα καμπανάκι που το χτύπησε και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Και βέβαια αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όλα αυτά ροκάνησαν τις πηγές ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν μπορούσαν να αντλήσουν ρευστότητα από την κανονική γραμμή και έπρεπε να στραφούν εκ νέου στην έκτακτη, την ακριβή. Mm-hmm. Και πέρα από το πρακτικό κομμάτι, είναι ένα κομμάτι σημαδιακό, ένα σημάδι το οποίο δείχνει ότι αρχίζουμε να κάνουμε βήματα πίσω. Ένα καθόλου καλό σημάδι, Νίκο Φιλιππίδη, που αν δεν ενταχθούμε στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης και αν δεν κλείσει έγκαιρα η διαπραγμάτευση, ενδεχομένως όλα αυτά σε συνδυασμό με αυτό που μόλις μας παρουσίασες να οδηγήσουν σε αυστηριοποίηση των capital controls. Έχουν συνδεθεί η πλήρη χαλάρωση των capital controls με το μηδενισμό του ELA, αυτού του έκτακτου μηχανισμού, ο οποίος είχε φτάσει το καλοκαίρι του 2015 στα 90 δις και πλέον είναι κοντά στα 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 43 θα έπρεπε να γίνουν, θεωρείται από τραπεζικούς κύκλους, 0 για να φτάσουμε στην πλήρη άρση των capital controls. Αντιλαμβάνεσαι, με το που αλλάζει τάση, ενδεχομένως αλλάζει και η τάση από πλήρη χαλάρωση, μάλιστα, όπως ήταν μπροστά μας πριν από 6, 8, 9 μήνες όταν έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή μάλλον μας πιο κοντά στην σκλήρυνσή τους.